Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, θέλω να δούμε τώρα μαζί αυτό το θέμα των πολλαπλών συντάξεων. Κύριε Παπαδούρη, απαντήσαμε και στο ερώτημα το τι συνεπάγεται αν την παίρνεις από το 60 στο 65 τη σύνταξή σου. Είναι η σύνταξη δηλαδή που δούλεψε κάποιος ως, ξέρω, στον ιδιωτικό τομέα ή είναι του αξιώματος? Το καλάθι των κοινωνικών ασφαλίσεων, κυρία Σάββα, το οποίο αφορά στην ασφάλιση, είναι ξεχωριστό καλάθι. Ναι. Την περασμένη φορά που μιλούσαμε, νομίζω είχα παρεξηγηθεί γιατί μιλούσατε για την κοινωνική ασφάλιση. Εγώ μιλούσα για την επαγγελματική σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Άρα, ναι, για οποιαδήποτε σύνταξη να αφορά κοινωνικές ασφαλίσεις, όλοι θα πάρουν τη σύνταξή τους στα 65 χρόνια. Ναι. Δημήτρη μου, να μην συγχύσουμε τα πράγματα. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Η σύνταξη που βάζουν οι κοινωνικές ασφαλίσεις, όπως βάζει όλος ο κόσμος, ναι, όταν εργάζεται και στο ιδιωτικό τομέα, μία σύνταξη είναι η οποία θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στην ηλικία των 65. Είναι το άρθρο 17. Το άρα αυτό που πάει από το 60 στο 65, βάσει του νομοσχεδίου, ποιες συντάξεις είναι για να τις παίρνει κάποιος? Ναι. Εξαρτάται, κυρία Σάβα, εξαρτάται τι θα ψηφίσει στο τέλος της ημέρας. Αν θα μιλούμε για το θέμα του φιλοδορήματος, ένα πράγμα. Αν θα μιλούμε για καταβολή σύνταξης, άλλο πράγμα. Ναι, αυτό λέω συνδυαστικά, όπως μας τα κατέθεσε η κυβέρνηση όμως, που λέει ότι δεν θα δίνω σύνταξη, θα δίνω φιλοδόρημα. Και μετά με το δεύτερο νόμο έρχομαι και λέω από το 60-65, δεν έχει νόημα. Αυτό προσπαθώ να πω. Μπορεί να έχει νόημα. Όχι, μπορεί να έχει νόημα, εξαρτάται τι θα ψηφιστεί πρώτο. Αν πρώτο ψηφιστεί από τα 60 στα 65 και μετά ψηφιστεί το θέμα του φιλοδορήματος, παίρνεις το φιλοδόρημα όταν φεύγεις από τη θέση την οποία υπηρέτησες και μετά, όπως όλοι οι απλοί πολίτες και οι απλοί εθνικοί, θα πάρεις την σύνταξη μέσω των κοινωνικών ασφαλίσεων στην ηλικία των 65. Μα και τώρα στο 65 τι παίρνεις των κοινωνικών ασφαλίσεων? Κυρία Σάββα, συγγνώμη, είχε διακοπήσει, δεν σας άκουσα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, πείτε μου εσείς από πλευρά σας, είναι κάτι άλλο που έχετε να προσθέσετε στις προτάσεις νόμου, ότι συνυπογράφετε και εσείς που είστε εδώ και άλλοι συναδελφοί σας, το οποίο χρονικά πότε βλέπετε να προχωρεί? Έτσι όπως βλέπω τα κόμματα, έχετε πλειοψήφια. Όχι, μην το πείτε αυτό, γιατί εξαρτάται. Ο φίλος ο Δημήτρης υπογράφει σαν Δημήτρης. Δεν ξέρω αν αντιπροσωπεύει τον Δησί ή όχι. Εμείς υπογράφουμε ενός κίνημα οικολόγων. Από την πλευρά της η κυρία Χαραλαμπίδου υπογράφει ως Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Δεν ξέρω αν αντιπροσωπεύει το ΑΚΕΛ, αλλά εκεί θα δείξει. Δεν ξέρω. Ναι, έχουμε την πρόεδρο της Βουλής που είναι και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και κάνει ολόκληρο τώρα. Έστειλε πίσω τα νομοσχέδια, είπε ότι πρέπει να γίνει κάτι. Έχει κάποιο πρόβλημα το κόμμα σας? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι σήμερα. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε ένα-δύο πράγματα, γιατί θα μιλήσει στις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών. Απλά πράγματα, κυρία Σάββα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Υπήρχε μια στρέβλωση. Η στρέβλωση αυτή εντοπίστηκε περίτρανα όταν είχαμε κλιμάκιο της Τρόικας στην Κύπρο το 2012. Έγιναν πρώτες απόπειρες διόρθωσης. Απέτυχαν λόγω των αποφάσεων του Ανωτάτου του 2014 και του Διοικητικού του 2016. Και 16 Οκτωβρίου είχαν ενημέρωση στην Επιτροπή Οικονομικών από τον Γενικό Επιτροπή, ο οποίος μας είπε ότι θα κάνει μια προσπάθεια εντός ενός μήνα να μας παρουσιάσει αυτά τα νομοσχέδια, να τα παραδώσει. Τελικά, στο ενδιάμεσο, φρόντισα να στείλω κοινοβουλευτικό ερώτημα στον Υπουργό Οικονομικών για να ξεκαθαρίσουμε πόσα άτομα αφορά τελικά αυτό το θέμα των συντάξεων. Απαντήθηκαν ότι είναι 30 άτομα. Τώρα είμαστε στο σημείο όπου. Εννοείται που τώρα, αυτή τη στιγμή, παίρνουν και μισθό και σύνταξη. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Τώρα, από εκεί κάτω. 24 Νοεμβρίου ο Γενικός Ελεκτής, πέρασε ένας μήνας, ήδη κατάθεσε, έστειλε στην Πρόεδρο της Βουλής τις 6 αυτές προτάσεις. Mm-hmm. Με τη συμβολή των υπηρεσιών της Βουλής. Ναι, ναι. Πολύ σωστό, Δημήτρη. Ναι, πολύ σωστό. Είχαμε πει ότι σεβόμενοι, και παραλαμβάνω, σεβόμενοι τις διαδικασίες του Υπουργείου Οικονομικών που είχε προεξαγγείλει ότι θα κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια, είπαμε εντάξει, τις έχουμε υπόψη, ας κάνουν την προσπάθεια. Μας κάλεσαν δύο φορές στο Υπουργείο Οικονομικών για να μας αναλύσουν αυτές τις προτάσεις. Είδαμε την πρώτη φορά τις προτάσεις, τη δεύτερη φορά μας εξηγήθηκε η αναλογιστική μελέτη. Εγώ προσωπικά μιλώ για τον εαυτό μου, αγαπητή μου Κάτια, έφυγα από εκεί και είπα ότι αυτά που προτείνουν δεν θα επιλύσουν κανένα πρόβλημα. Για το πιο πιθανό θα δημιουργήσουν. Άρα, καταθέσατε τις προτάσεις νόμου. Σκοπός τώρα είναι να μπουν στο πινάκι και στην ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών και να δούμε πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό. Διότι η πρόθεση, το ξαναλέω, υπάρχει για το ποθενέ και είναι εκεί και συζητείτε. Επιτρέψτε μου να πω και το τελευταίο, κύριε Σάβα, για να είναι ξεκάθαρο προς όλους. Και αυτό συμμεριζόμαστε όλοι οι βουλευτές οι οποίοι συνυπογράψαν αυτή την πρόταση. Αν κάποιο νομίζει ότι υπάρχουν αντισυνταγματικά θέματα, θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια και αν περάσει, το έχουμε δηλώσει. Ότι σε περίπτωση που υπάρχει μια αναπομπή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μερική αποδοχή της αναπομπής, να διορθώσουμε αυτά που πρέπει να διορθώσουμε
Και από εκεί σωστό. Μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά θα δούμε και ποιοι άλλοι θα προσφύγουν ούτως ή άλλως επειδή θα στηριχθούν κάτι τη και θα του αναδείξουμε κιόλα όπω κάναμε την προηγούμενη φορά. Αλλά ήταν πάρα πολλοί και μέσα στου πολλού χάνονται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει επίση και ένα ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει και το πολιτικό κόστο του οποιοδήποτε. Θα αποφασίσει να εδώ. Ξέρουμε τι γίνεται. Όλο ο κόσμο. Ναι, αλλά θυμάστε το 2014 είχαν προσφύγει 52. Μεταξύ των οποίων και συναδέλφοι σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Δημητρίου, κυρία Τσαλίδου και εσάς κύριε Παπαδούρη. Καλό μεσημέρι, καλό Πάσχα, να τα ξαναπούμε μέχρι τότε.